Πόσο κοστίζει ένας DJ γάμου? Όταν είσαι στην αναζήτηση ενός DJ για γάμο και η πρώτη σου ερώτηση είναι αυτή εδώ, πόσο κοστίζει ο DJ γάμου, είναι λάθος. Η πρώτη σου ερώτηση θα έπρεπε να ήταν πόσο αξίζει ένας DJ γάμου. Επέλεξες τον ηθικό, το γαμπριάτικο κοστούμι, την εκκλησία, τον χώρο που θα γίνει η δεξίωση, το φαγητό, τις προσκλήσεις, τον φωτογράφο, τους καλεσμένους. Όλα αυτά είναι μια πυραμίδα που στην κορυφή πρέπει να μπει η διασκέδαση. Γιατί η διασκέδαση είναι το α και το ω στο πάρτι του γάμου σου. Εδώ έρχεται λοιπόν ο DJ του γάμου. Πόσο κοστίζει λοιπόν ένας DJ γάμου? Συνήθως όσο αξίζει. Τώρα θα με ρωτήσεις εσύ πώς μπορώ να το διαπιστώσω αυτό. Εύκολα. Πρώτον, πήγαινε να ακούσεις τον DJ. Είτε είναι επαγγελματίας DJ γάμων, είτε είναι DJ που παίζει σε μαγαζιά, θα πρέπει να πας να τον επισκεφθείς και να ακούσεις τη μουσική που παίζει για να έχεις άποψη από πρώτο χέρι. Δεύτερον, πόσο κλικ θα σου κάνει ο DJ του γάμου? Δηλαδή, στο τηλέφωνο ή στο ραντεβού που θα κάνετε για να συζητήσετε τα περί γάμου, θα πρέπει να είναι προσιτός, ευχάριστος, επαγγελματίας και φυσικά να ακούει εσάς. Άλλωστε, ο DJ γάμου έχει παίξει σε εκατοντάδες γάμους. Εσύ παντρεύεσαι μία φορά και ελπίζω και τελευταία. Όταν βρεις λοιπόν τον DJ γάμου που θέλεις, θα τον πληρώσεις για αυτό που πραγματικά αξίζει, για την εμπειρία του και για την αξία του. Μην κάνεις το λάθος λοιπόν και δώσεις όλο σου το budget στα υπόλοιπα και αφήσεις τον DJ στην κορυφή της πυραμίδας τελευταίο. Γιατί αν βρεις κάτι φθηνό, είναι πολύ πιθανόν το αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που περιμένεις και να πάνε χαμένα τα χρήματά σου και φυσικά μία από τις ομορφότερες ημέρες της ζωής σου. Αν θες να ακούσεις δείγμα από τη μουσική που παίζω και επιλέγω, μπες στο MusicFlix. Για να επικοινωνήσεις μαζί μου για τη δεξίωση του γάμου σου, τηλεφώνησε στο 693-220-8530 ή στείλε μου ένα email στο djchriskaltsas@gmail.com. Τέλος, μπορείς να διαβάσεις κριτικές από άλλα ζευγάρια στη σελίδα μου στο Facebook και φυσικά στο Google.